Ο σκελετός του αρχαίου γίγαντα έμελε να εξαφανιστεί από την άγνοια των ανθρώπων που τον έφεραν στο φως. Τον Ιούλιο του 1891, στη Φινίκη, ένα χωριό κοντά στο Δέλβινο της Βορείου Ηπείρου, ανακαλύφθηκε ανάμεσα σε άλλα ευρήματα και μία σαρκοφάγος εξαίσιας τέχνης η οποία είχε πελώριες διαστάσεις. Η περίτεχνη αυτή σαρκοφάγος είχε μήκος 4,20 μέτρων και περιείχε ένα σκελετό ομοίου μεγέθους, ο οποίος είχε ύψος 4 μέτρων και 16 εκατοστών. Η κεφαλή του ήταν ανάλογη με την υπόλοιπη σωματική διάπλαση, ενώ τα πλευρά του είχαν πενταπλάσιο μέγεθος από αυτά των σημερινών ανθρώπων. Οι μυροί και οι βραχίονές του ήταν τεράστιοι και τα δόντια του ήταν κατάλευκα. Μάλιστα, το κάθε δόντι ζύγιζε περίπου 50 γραμμάρια. Δυστυχώς, οι εργάτες που προέβησαν σε αυτή την ανέλπιστη ανακάλυψη, αγνοώντας παντελώς τη σπουδαιότητα ενός τέτοιου μοναδικού ευρήματος, διέλυσαν με αγριότητα τα οστά του γίγαντα για να τα περιφέρουν χάριν περιέργειας στα γύρω χωριά. Ο σκελετός του αρχαίου γίγαντα, ο οποίος ανακαλύφθηκε στη Φινίκη της Βορείου Ηπείρου το 1891 και ο οποίος έπρεπε να κοσμεί την προθήκη μουσείου, έμελε να εξαφανιστεί από την άγνοια των ανθρώπων που τον έφεραν στο φως. Τα ανωτέρω γνωστοποιήθηκαν από τον βορειοϋπειρώτη φοιτητή με το επώνυμο Βότσης. Η είδηση δημοσιεύθηκε στην εφημερίδα Κερί στις 20 Ιουλίου 1891.